Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είμαστε στο Γενάρη. Σε τρεις ημέρες θα γιορτάσουμε τη μεγάλη γιορτή των τριών ιεραρχών. Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στην ιστορία της Ελλάδας, οι τρεις αυτοί μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας έπαιξαν ένα πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο, αλλά όχι μόνο στην ιστορία της Ελλάδας, στην ιστορία της Ορθόδοξης πίστης, της χριστιανικής πίστης γενικά, έπαιξαν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο και πάνω απ' όλα έπαιξαν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην ελληνική παιδεία. Γι' αυτό και η Ελλάδα τους έβαλε προστάτες των ελληνικών γραμμάτων. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, εσείς ξέρετε πως εγώ πολλές φορές λέω ότι το πιο ακριβό πράγμα, το πολυτιμότερο αγαθό από τα κοσμικά πράγματα είναι ο χρόνος. Γιατί αν δεν εκμεταλλευόμαστε το χρόνο σωστά, δεν μπορούμε να πετύχουμε σε αυτή τη γη, αλλά και το κυριότερο, δεν θα κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Αν αφήσουμε το χρόνο και περνάει και αντί να κάνουμε σωστά πράγματα αμαρτάνουμε, τότε δεν έχουμε πρόοδο σε αυτή τη γη, αλλά όπως είπα, θα χάσουμε και τη Βασιλεία του Θεού. Όμως, για τους γονείς, ποιο είναι το πολύτιμότερο αγαθό? Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι και για τους γονείς και για τους παππούδες και για τις γιαγιάδες το πολύτιμότερο αγαθό είναι τα παιδιά και τα εγγόνια. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό το πράγμα? Βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις που άνθρωποι δεν σκέφτονται τα παιδιά τους, αλλά συνήθως οι Έλληνες Ορθόδοξοι γονείς θεωρούν το πολυτιμότερο αγαθό που τους έχει δώσει ο Θεός τα παιδιά τους. Και μια και μιλάμε γι' αυτό, θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό το πολυτιμότερο αγαθό οι γονείς και μαζί με τους γονείς ύστερα και ορισμένοι άλλοι. Πόσες φορές τα έχω πει? Πάρα πολλές φορές. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το βασικό, το ουσιαστικό, που δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτε, είναι ο χαρακτήρας του παιδιού, η μόρφωση του παιδιού, να μπορεί το παιδί να πετύχει μέσα στην κοινωνία. Δεν φέρνει στους γονείς και στους παππούδες, στις γιαγιάδες, τίποτε μεγαλύτερη ευτυχία από το να βλέπουν το παιδί τους επιτυχημένο μέσα στην κοινωνία, υλικά και πνευματικά. Να είναι ένας άνθρωπος που να τον σέβεται η κοινωνία. Όμως για να γίνει αυτό, χρειάζεται το παιδί να αποκτήσει χαρακτήρα. Και τον χαρακτήρα πού θα τον αποκτήσει? Ποιος μεγαλώνει τα παιδιά μας και ποιος μορφώνει τα παιδιά μας? Εμείς ξέρουμε, σύμφωνα με την παράδοσή μας,
ότι τα παιδιά μας τα μεγαλώνουν οι γονείς και τα μορφώνουμε στα σχολεία που έχουν αρχές που ξέρουν τι κάνουν. Είναι αυτό πραγματικότητα εδώ στον Καναδά? Τις περισσότερες φορές όχι. Γιατί? Διότι ο πατέρας εργάζεται, η μητέρα εργάζεται, το παιδί μένει μόνο του, είναι στον νηπιαγωγείο ή στο σχολείο ή με κάποια υπηρέτρια. Επομένως, δεν μεγαλώνουν τα παιδιά οι γονείς, αλλά μεγαλώνουν τα παιδιά από άλλους. Και όχι μόνο αυτό. Τα μεγαλώνει τα παιδιά η σημερινή κοινωνία, η οποία, δεν χρειάζεται να το πούμε, έχει βρεθεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Και τα σχολεία μας ακόμη, αυτά τα οποία διδάσκουν, δεν είναι εκείνα τα οποία θα κάνουν το χαρακτήρα του παιδιού ατσάλινου. Και κάτι ακόμη πιο σπουδαίο. Τα παιδιά τα μεγαλώνει και τα μορφώνει το διαδίκτυο. Ώρες περνούν εκεί, με το κινητό τους τηλέφωνο ή οπουδήποτε αλλού, και εκεί μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν δύο μεγάλοι κίνδυνοι. Πρώτον, ότι το διαδίκτυο είναι πολύ καλό όταν ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί για καλούς σκοπούς. Είναι όμως πολύ επικίνδυνο και πολύ κακό όταν βλέπει τα πράγματα τα οποία είναι τόσο άχρηστα για την διαπαιδαγώγηση του παιδιού μας. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι το παιδί έχει την κρίση να διαλέξει τα σωστά πράγματα από το διαδίκτυο. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου χριστιανοί, τώρα που είμαστε στο μήνα των ελληνικών γραμμάτων, στην εβδομάδα των ελληνικών γραμμάτων, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Και να δούμε ότι εκείνο το οποίο συμφέρει περισσότερο από όλα να κάνουμε είναι και χρόνο και χρήμα να ξοδέψουμε για τη σωστή διαπαιδαγώγηση και μόρφωση του παιδιού μας, και αυτή γίνεται εκτός από τα καναδικά σχολεία, γίνεται στα ελληνικά σχολεία, στα απογευματινά, στα σαββατιανά και κυρίως στα ημερήσια ελληνοορθόδοξα σχολεία. Βεβαίως και στο κατηχητικό και στην εκκλησία και στο σπίτι με τη συμπεριφορά όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό, όχι μόνο τώρα που είμαστε στο μήνα του Γενάρη, αλλά όλον τον χρόνο και καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας των νέων ανθρώπων, πρέπει όλοι εμείς και κυρίως οι γονείς να δώσουμε όλη την προσοχή στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού και περισσότερο ακόμη να φροντίσουμε το παιδί μας να πηγαίνει στα ελληνοορθόδοξα σχολεία, στα κατηχητικά σχολεία, στις οργανώσεις της Ορθόδοξης Νεολαίας, στις θερινές μας κατασκηνώσεις. Νομίζω ότι δεν μπορώ και δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο. Εάν χάσουμε το παιδί μας, τα χάσαμε όλα. Εάν αντί το παιδί μας να είναι μέγας και τρανός και καλός και πετυχημένος μέσα στην κοινωνία, γίνει ένας αλήτης, γίνει ένας χασικλής και γυρίζει από καταγώγιο σε καταγώγιο και από άσχημο μέρος σε άσχημο μέρος και από το ένα το νοσοκομείο μπαίνει και στο από το άλλο βγαίνει και στη φυλακή, τότε πόσο δυστυχισμένοι θα είμαστε. Σας τα λέω, θέλετε να με ακούσετε, ακούστε με, αλλά ξοδέψτε περισσότερο χρόνο από το χρόνο σας και περισσότερο χρήμα από το χρήμα σας για τη σωστή διαπαιδαγώγηση του παιδιού σας. Αυτό θα σας κάνει πολύ πιο ευτυχείς, πολύ πιο υπερήφανος και θα ζείτε μέσα στην κοινωνία όμορφα. Και όχι μόνο αυτό. Εσείς και το παιδί σας θα πετύχετε σε αυτή την κοινωνία και θα είστε στο δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία, καθαρή από αμαρτία, καθαρή από όλα τα πράγματα του κόσμου αυτού, να κερδίσουμε τούτη τη ζωή και να κερδίσουμε και την άλλη τη ζωή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, γνωρίζεις πολύ καλά ότι οι ελληνοορθόδοξοι γονείς είναι καλοί γονείς και προσπαθούν το καλύτερο. Μερικές φορές αποτυχαίνουν διότι δεν μπορούν να τα σκεφτούν σωστά.
σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βοήθησέ τους να σκέφτονται σωστά και όλοι τους να φροντίσουν για την διαπαιδαγώγηση και τη μόρφωση του παιδιού τους, ιδιαίτερα στα ελληνοορθόδοξα σχολεία, απογευματινά, σαββατιανά, ημερήσια, στα κατηχητικά, στη νεολαία, στις θερινές κατασκηνώσεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, μόνο λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου. Today, almost everyone complains about today's society. But let's see, what are the components of the society? Who is the society of today? Is it not you and me and everybody else? If we complain about the society, we should think about ourselves, and maybe we should complain about ourselves. Today I would like to speak to you about our children, how they grow up, who looks after them when they grow up, and who educates them. We know traditionally that the children were brought up by their parents. Is this what happens today? Is it what happens today when we know that both the father and the mother must work, and they do work? What happened to the children when the father is at work and the mother is at work? Who looks after the children? Maybe we have someone at home who looks after the children, or they are in the schools from the very small age to the higher age. But tell me this, do you think that the children can be brought up in the best possible way without their parents? And then the society of today, as we said, has a lot to do with the bringing up of the children and their character. You know something else? The internet plays a great role in the upbringing of the children and the formation of their character. And let's not blame the internet. It's a beautiful instrument. You can find there beautiful things, and you can get to do things yourself and learn. But on the other hand, there are so many bad, evil things in the internet. And of course, we have to choose. But tell me something. When your child is 3, 4, 5, 10 years old, 15 years old, and all day plays in the internet, is he capable of deciding what is good
and what is bad for him or her. This is where the role of the parents is so important for the upbringing and the formation of the character of a child. We, in the Greek Orthodox tradition, in the month of January, we celebrate the Greek letters. What does this mean? The three hierarchs, Basil the Great, John Chrysostom, and Gregory the Theologian, were three people better educated than most of the people of this society. And they played a great role for the education of the people, and especially in the Orthodox faith and the Hellenic, the Greek letters, Greek education. That's why we celebrate the Greek letters the month of January, because we have the feast day of the three hierarchs. And let's talk about this today, especially for the Greek parents or the Greek Orthodox parents. Are you very happy with what is going on in the education in the Canadian schools? And of course, Canada is one of the best countries in the world, and it has very good things. But for a Greek Orthodox child, is it enough what he learns in the schools, especially recently with what they are teaching in the schools, some of the subjects? That is why we have the Greek Orthodox schools, afternoon Greek Orthodox schools, Saturday Greek Orthodox schools, or everyday, day good Greek Orthodox schools. The most important thing for the parents must be the children. That is what brings to them happiness and everything else. And that is why I always have said that in the Greek Orthodox tradition, the parents are looking after their children in the best possible way. Let me tell you this, I have told you this before. They have the best house for the children, the best clothing, the best food, and they try to give them the best education. But when it comes to character, they sometimes fail to give them the character of a Greek Orthodox person. There are values, moral values, in the Christian faith, in the Orthodox faith, and we should not abandon them, we should not overlook them. That's why I want to tell you today that the parents must give more time for the education and the upbringing of their children. They must give more of their money for this as well. Because if they don't, and the children are not successful, they are going to be most unhappy. Aren't the parents very happy when they see their children to be successful in the society, and how they feel when they are a failure? In order not to have a failure, we've got to spend more time for our children at home and every other place, at the church, and sports, why not? But we must be with our children as much as we can. And secondly, don't be afraid to spend your money for the upbringing, education of your children. I think you will be very happy. When we do that, we have our children and they will be successful in this society, but at the same time, they will be on the road that brings them to salvation. We should not look only after this life, but we should look after the life after death
as well. What happens after that? That should always concern us, and we should always do our best for that. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Christ our Lord, you have told us that we should become like the children, innocent. But at the same time, you have told us that we should have a good family. We try, Lord, but sometimes because we have to work both parents, fathers and mothers, we fail our children. Illumine us to understand that the most important thing for each and every one of us is the education, the upbringing, the good character of our children. That will give us happiness, and that will lead us in this life and in the afterlife in the bosom of God. Please, Lord, illumine us to do the proper thing. Thank you very, very much. Την περασμένη Κυριακή το κρύο ήταν φοβερό. Πήγα και λειτουργήσα στην εκκλησιά της Αγίας Τριάδας με τον πατέρα Γεώργιο Ντεσπότοβ. Ο πατήρ Γεώργιος είναι βούλγαρος στην καταγωγή. Μα έκανε μια λειτουργία τόσο όμορφη, ελληνικά και αγγλικά. Έχει ωραία φωνή και η προφορά του είναι αρίστη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ επίσης και όλη την κοινότητα εκεί, μικρή κοινότητα. Έχουν νέο διοικητικό συμβούλιο με νέους ανθρώπους και πρόεδρος είναι μία νέα κοπέλα. Last Sunday, it was very cold. I went and I liturgized in the Church of Holy Trinity. In that church, they have a new, young board of directors, and a young lady is the president. Father George Despotov, who is of Bulgarian descent, is serving there for the time being that parish, and I admired him. He did the Divine Liturgy both in Greek and in English in a wonderful way. His pronunciation in Greek and his chanting were excellent. Το βράδυ της ίδιας ημέρας είχαμε μέγα εσπερινό στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και ανύψωσα σε εικονό μου τον πατέρα Μιχαήλ Μιχαήλ. Και παρόλο το κρύο είχε αρκετούς ανθρώπους και μεταξύ αυτών ο ύπατος ορμοστής της Κύπρου στον Καναδά, ο οποίος είναι ένας ευγενέστατος και καλός άνθρωπος, με πολλές χριστιανικές αρετές. Last Sunday in the evening we had a great Vesper service in the Church of Transfiguration of our Lord, and I elevated to Economos Father Michael Michael. Congratulations. It was very cold, but quite a few people came, and among them the
High Commissioner of Cyprus in Canada. Χθες, Σάββατο, ήμουνα στο Βανκούβερ και κάναμε τη δεύτερη πνευματική σύναξη των φιλοπτώχων αδελφοτήτων για τούτο το εκκλησιαστικό χρόνο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Και ήταν τόσο όμορφα. Τα τρία τμήματα των φιλοπτώχων αδελφοτήτων, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, ήλθαν στη Θεία Λειτουργία και στο πρόγραμμα που ακολούθησε. Yesterday, Saturday, I was in Vancouver and I did the Divine Liturgy all alone in the morning in the Church of St. George's, and we had the second spiritual retreat of the Philoptochos Society. The three chapters of the Philoptochos Society of St. George, St. Nicholas, and Saints Constantine and Helen came, participated in the Divine Liturgy and the Holy Eucharist, and then the program of the spiritual retreat continued. I thank all of them. Και σήμερα το πρωί, Κυριακή, λειτουργήσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βανκούβερ και ήταν τόσο όμορφα με τον πατέρα Κωνσταντίνο Οικονόμου, τα παιδιά του Ιερού, την νεολαία, ολόκληρη την κοινότητα. Τους ευχαριστώ και τους συγχαίρω. This morning I was in the Church of St. George in Vancouver and I liturgized with Father Kostas Oikonomou and Father Trifonopoulos. And it was so beautiful with the altar boys, the chanters, and the people there. I thank all of them. Τούτη την εβδομάδα θα είμαι στο Vancouver και στην Βικτόρια. Την παραμονή των τριών ιεραρχών θα έχουμε βραδινή Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και θα ανυψώσω σε οικονόμο τον πατέρα Κωνσταντίνο Καλτσίδη. Και την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε Μέγα Εσπερινό και το Σάββατο πρωί Θεία Λειτουργία στον εορτάζοντα Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου στη Βικτόρια και την Κυριακή μετά Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Vancouver. This week I will spend it in Vancouver and Victoria. I will have an evening Divine Liturgy, the evening before the feast day of the Three Hierarchs in the Church of Saints Constantine and Helen. And I will elevate to Oikonomos Father Constantine Kaltsidis. Friday night we will have the great Vesper service in Victoria, the Papandi of our Lord, and Saturday we will have there the Divine Liturgy. This is a very small community, but a very progressive and successful community. And Sunday, I will liturgize with Father Pratas in the Church of St. Nicholas. In Ipapandi, I liturgized with Father George Tolias and all the priests of the Vancouver area and the deacon that we have there. Την Τόροντο εσάν υμνιστή μνήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκέπε φρουρηχθεί λατέ Καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτήριον ημίστε
εσύ παρθένε βόμεν, χαίρε ή και χαριτωμένη. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Να είναι ο Θεός πάντα μαζί σας και την ερχόμενη Κυριακή πάλι μαζί. Thank you for watching our program. May God bless you, and next Sunday again together.